Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το βήμα σήμερα νωρίτερα από ό,τι είχα προγραμματίσει. Ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός με αναγκάζει, ζητώ την κατανόηση όλων σας και κυρίως των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με τη σημερινή συζήτηση και ψηφοφορία κλείνει ένας μεγάλος και δύσκολος κύκλος. Γιατί ουσιαστικά ολοκληρώνεται το νομοθετικό μέρος των προαπαιτουμένων για την ολοκλήρωση και της τρίτης αξιολόγησης. Και όλοι γνωρίζουν ότι με την ολοκλήρωση και της τρίτης αξιολόγησης βρισκόμαστε πια μία ανάσα από το τέλος του προγράμματος και το οριστικό τέλος των μνημονίων. Κατανοώ ότι αυτή η πραγματικότητα, ενώ την ίδια στιγμή δίνει κουράγιο και ελπίδα σε εκατομμύρια συμπολίτες μας που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια πολύ μεγάλες θυσίες και βλέπουν επιτέλους φως και διέξοδο. Την ίδια στιγμή λοιπόν που δίνει φως, ελπίδα και κουράγιο σε εκατομμύρια συμπολίτες μας, γεννά εκνευρισμό και αμηχανία σε πολλούς. Πρώτα απ' όλα στο παλιό πολιτικό σύστημα που χρεοκόπησε και λαιλάτισε τη χώρα. Όχι μόνο γιατί τελειώνει οριστικά αυτός ο διακαής πόθος της καταστροφής, της παρένθεσης και της παλινόρθωσης του παλιού συστήματος, αλλά και γιατί οι εξελίξεις τείνουν να τους οδηγήσουν σε μια εκλογική αναμέτρηση στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, όπου τότε δεν θα υπάρχει ίχνος πιστικού αφηγήματος από την πλευρά τους προς τους πολίτες σε σχέση με όλα όσα έλεγαν καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Αφού ακόμη και στο πιο φανατικό αντίπαλο της σημερινής κυβέρνησης γίνεται φανερό, ανεξάρτητα επαναλαμβάνω αν συμφωνεί ή διαφωνεί, ακόμα και σε αυτόν που διαφωνεί, γίνεται φανερό ότι εκεί που οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν ξανά και ξανά, αυτή η κυβέρνηση φαίνεται να πετυχαίνει. Δεν είναι όμως μόνο το παλιό πολιτικό σύστημα που διακατέχεται από εκνευρισμό και από αμηχανία. Είναι και όλοι όσοι είχαν πιστέψει ότι οι δύσκολες επιλογές που κάναμε το καλοκαίρι του 2015 είχαν σχεδόν τη βεβαιότητα ήταν επιλογές που δεν έβγαιναν. Όσοι πίστευαν και συνεχίζουν να πιστεύουν και θέλουν η ζωή αυτό να τους το αποδείξει, ότι η αριστερά δεν μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις σε μια πραγματικότητα σαν τη σημερινή. Σε συσχετισμούς δύσκολους, σε συνθήκες χρεοκοπίας, εντός μιας ένωσης κρατών, που δεν έχει και το θετικότερο πρόσημο ιδεολογικό και πολιτικό σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα των δυνάμεων της εργασίας. Και ότι πρέπει όταν παρελπίδα βρίσκεται μπροστά και της εμπιστεύεται ο λαός ελπίδες και ευθύνες σε δύσκολες στιγμές, πρέπει να αποδρά και να παραδίδει τη διακυβέρνηση του τόπου στον αντίπαλο, στο παλιό πολιτικό σύστημα. Να κρύβεται πίσω από την ασφάλεια της θεωρίας και από τη βεβαιότητα της νομοτέλειας που θα έρθει κάποια στιγμή, όχι επηρεάζοντας τις εξελίξεις, όχι δρώνοντας πρωταγωνιστικά, αλλά περιμένοντας κάποια στιγμή τη Δευτέρα Παρουσία, όπως κάνουν οι χιλιαστές. Εμείς λοιπόν πήραμε μια πολύ δύσκολη απόφαση το 2015. Δύσκολη και ιστορική απόφαση. Και ειλικρινά μιλώντας χωρίς να γνωρίζουμε, χωρίς να έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα μας βγει. Πήραμε την απόφαση να δώσουμε τη μάχη, να λερώσουμε τα χέρια μας, αλλά μην αποδράσουμε. Και σχεδόν όλοι τότε είχαν προεξοφλήσει ότι αυτή τη μάχη θα τη χάσουμε. Ξέχασαν όμως ότι η ιστορία τελικά διαρκεί πολύ. Και ότι όλοι θα κριθούμε όχι με βάση τη συγκυρία.
θα κρυφθούμε από την ιστορία κυρίως συναρτήσει δύο παραγόντων. Των εναλλακτικών επιλογών που είχαμε στην δεδομένη στιγμή μπροστά μας και που έχουμε κάθε στιγμή μπροστά μας, αλλά και του παραγόμενου αποτελέσματος. Που ως γνωστόν χρειάζεται χρόνο και για να παραχθεί, αλλά και για να γίνει ορατό. Σήμερα όμως αρχίζει σιγά σιγά, δειλά δειλά, να γίνεται ορατό. Το ερχόμενο καλοκαίρι αφήνουμε πίσω μας τη δυσκολότερη περίοδο που βίωσε η χώρα από το 1974 και μετά. Και αυτό είναι, παραλαμβάνω, που κάποιους αντί να τους χαροποιεί, όπως πιστεύω την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τους δημιουργεί εκνευρισμό και αμηχανία. Αφήνουμε πίσω μας μια περίοδο σκληρή, άδικη και πολλαπλώς επιζήμια, όχι μόνο οικονομικά, πολλαπλώς επιζήμια για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας και για την πατρίδα μας συνολικά. Μια περίοδο που θα έχει διαρκέσει το τέλος της 8 ολόκληρα χρόνια. Και θα διαρκούσε, πιστεύω, πολύ περισσότερο αν ο ελληνικός λαός δεν είχε κάνει τη θαραλέα επιλογή να στείλει τα κόμματα που οδήγησαν την Ελλάδα στη χειροκοπία και που λαιλάτισαν τις δυνατότητές της στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Κόμματα που από το 2010 και μετά κυβέρνησαν μονάχα με το φόβο και από το 2015 και μετά αντιπολιτεύονται μονάχα με την καταστροφολογία. Από τη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση έχουν μονίμως ανοιχτό το κουτί της Πανδώρας. Σταχυολογώ για να μην ξεχνιόμαστε, διότι μπαίνουμε, παραλαμβάνω, σε μια χρονιά που πιστεύω ακράδαντα ότι θα έχει ιστορικό αποτύπωμα και καλό είναι αυτά να καταγράφονται. Σταχυολογώ πως από την πρώτη στιγμή αντιδρούσαν στην πολύ μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια σε αυτό το μεγάλο στοίχημα που αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2015. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος αρχηγός της αντιπολίτευσης ιστορικά. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό, πιστεύω, καταγράφει μία πρωτιά, που λίγους μόνο μήνες από την ανάληψη της ηγεσίας ζήτησε εκλογές στις αρχές του 2016 και προέβλεψε ότι η πρώτη αξιολόγηση δεν θα κλείσει. Και όταν βρισκόμασταν σε δύσκολες διαπραγματεύσεις την άνοιξη του 2016, εξέπεμπε την βεβαιότητα ότι η χώρα θα καταλήξει στα βράχια. Αργότερα, όταν έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση, μας διαβεβαίωνε σχεδόν ότι δεν πρόκειται να πετύχουμε κανέναν από τους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος, και ότι αποτελεί νομοτέλεια ότι ο κόφτης, το θυμάστε, θα ενεργοποιηθεί. Παρά το ότι διαψεύθηκε παταγωδός από τις εξελίξεις και στο τέλος του ίδιου χρόνου, το Δεκέμβριο του 2016, αντί για κόφτης ήρθε μέρισμα, συνέχισε στο ίδιο βιολί και διαβεβαίωνε ότι αυτή τη φορά η δεύτερη αξιολόγηση δεν επρόκειτο να κλείσει. Και ότι πάλι η χώρα όδευε προς τα βράχια. Και όταν έκλεισε και η δεύτερη αξιολόγηση, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες αυτής της αξιολόγησης, και έκλεισε τότε με μηδενικό επιπλέον δημοσιονομικό ισοζύγιο σε σχέση με αυτά που ζητούσαν τότε οι δανειστές, μας είπε, έκλεισε μεν, αλλά με αντάλλαγμα τέταρτο μνημόνιο. Όταν αργότερα βγήκαμε δοκιμαστικά στις αγορές με ευνοϊκούς όρους, το αμφισβήτησε, συγκρίνοντας την τότε δική μας έξοδο, το καλοκαίρι που μας πέρασε, με την έξοδο της κυβέρνησης Σαμαρά με επιτόκιο κοντά στο 5%. Και αργότερα, όταν ξεκινούσε η τρίτη αξιολόγηση, διαβεβαίωνε και πάλι ότι η τρίτη αξιολόγηση θα καθυστερήσει τόσο πολύ που το πιθανότερο είναι να μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή στελέχη που κινούνται
στο περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας, ενημέρωναν επενδυτές ότι επίκειται μεγάλη κρίση πολιτική και οικονομική στη χώρα και δεν θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Και όταν φάνηκε ότι και η τρίτη αξιολόγηση κλείνει και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες και ότι τα επιτόκια δανεισμού έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά, το τροπάρι πάλι άλλαξε, αλλά δεν άλλαξε ο χαβάς. Η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε, μας λένε, αλλά δεν θα βγούμε από τα μνημόνια το 2018, γιατί θα έχουμε ειδικό καθεστώς ελέγχου ως το 2060, όπως όλες οι χώρες άλλωστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποχρεώθηκαν σε προγράμματα και σε επίσημο δανεισμό. Και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις πρωτοχρονιές δηλαδή, προβλέπατε διαρκώς τα ίδια και τα ίδια. Πρωτοχρονιά του 16 μας είπατε ότι είναι εκλογική χρονιά το 16. Πρωτοχρονιά του 17 μας είπατε ότι είναι εκλογική χρονιά το 17. Και φυσικά μόλις πρόσφατα μας ενημερώσατε πρωτοχρονιά του 18 ότι θα είναι εκλογική χρονιά και το 2018. Δεν ξέρω, κύριε Μητσοτάκη, αν έχετε προσλάβει για σύμβουλο κάποιον αστρολόγο, κανένα χειρομάντη, κανένα μέντιουμ, αλλά να ξέρετε ότι αυτοί σας λένε αυτά που εσείς θέλετε να ακούσετε. Σας συμβουλεύω να δείτε την πραγματικότητα και να αποδεχθείτε την πραγματικότητα. Γνωρίζω ότι αυτό σας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίο. Θα κάνει καλό και σε εσάς και στην παράταξή σας και στο πολιτικό σύστημα. Να αποδεχτείτε δηλαδή ότι παρά τις όποιες προβλέψεις και τις όποιες προσδοκίες σας, η Ελλάδα έχει αλλάξει ρότα. Και το κάνει έχοντας στο τιμόνι όχι τα κόμματα που την οδήγησαν πραγματικά στα βράχια, αλλά έχοντας αυτούς που εσείς είχατε προεξοφλήσει ότι θα την οδηγήσουν στα βράχια και τώρα την οδηγούν σε ξέφωτο. Σήμερα η χώρα, ό,τι και να πείτε πια, όσο και να καταστροφολογήσετε, είναι μια χώρα που η οικονομία της επιτέλους ανακάμπτει. Μια χώρα που πετυχαίνει πλέον πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωζώνη εξαιρετικά σημαντικούς. Και βεβαίως ρυθμούς που εσείς δεν είχατε δει τα χρόνια της κρίσης όσο κυβερνάγατε ούτε στα όνειρά σας, κύριε Μητσοτάκη. Έχει μειώσει, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικοί κάποιοι οικονομικοί δείχτες. Δεν είναι μόνο οι ρυθμοί ανάπτυξης στο 1,7, αλλά είναι και το γεγονός ότι μέσα σε μία τριετία η ανεργία έχει μειωθεί κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες περίπου, ενώ καταγράφεται ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων κοντά στα 4 δις το 2017. Οι αποδόσεις των ομολόγων επίσης με δεκαετή διάρκεια βρίσκονται πολύ πιο κάτω από το 4%, φτάσαν στο 3,6%, δηλαδή σε επίπεδα 2006, 4 χρόνια πριν ξεσπάσει η κρίση, τότε που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα έρθει. Αυτά είναι τα επίπεδα στα οποία βρίσκονται σήμερα τα δεκαετή ομόλογα. Και αυτή η θετική προοπτική για την ελληνική οικονομία αναμένουμε να επιβεβαιωθεί για το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως αναμένουμε να αποκρισταλωθεί και στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας και στο κρίσιμο ζήτημα του χρέους και είναι στόχος μετά την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αξιολόγηση στο προσεχές Eurogroup να προχωρήσει και υπεραιτέρω συγκεκριμενοποίηση των απαραίτητων μέτρων για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, που είναι κρίσιμο ώστε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας τόσο για το 18, όσο όμως και για τα επόμενα χρόνια. Είναι αλήθεια την οποία εμείς ποτέ δεν κρύψαμε ότι στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε ακόμα σήμερα, δεν έχουμε βγει από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, κάθε διαπραγμάτευση καταλήγει και σε επιτυχίες και σε συμβιβασμούς και σε υποχωρήσεις. Δεν το κρύψαμε ποτέ αυτό. Άλλωστε αυτός είναι
ο βασικός λόγος που εργαζόμαστε ώστε να φύγουμε το καλοκαίρι του 18 τελείως από αυτό το περιοριστικό πλαίσιο. Όμως ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες προσερχόμαστε πάντα στις διαπραγματεύσεις με στόχο να αξιοποιήσουμε κάθε πιθανό περιθώριο ώστε να διευρύνουμε τη δυνατότητα για τη λήψη μέτρων προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στις τρεις αξιολογήσεις, παρά το γεγονός ότι και στις τρεις εμπεριέχοντας συμβιβασμοί, που προφανώς ως συμβιβασμοί είχαν και υποχωρήσεις από την πλευρά μας. Στην τρίτη δε αξιολόγηση, που θυμίζω κάποιοι έσπευσαν τότε, μετά τη δεύτερη, να προεξοφλήσουν ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα από τη δεύτερη και πολύ πιο επώδυνη, αποδείχθηκε ότι είχαν άδικο. Στην τρίτη αξιολόγηση και ειδικότερα στο παρόν νομοσχέδιο, οι θετικές ρυθμίσεις είναι αρκετά περισσότερες από τις όποιες αλλαγές γίνονται σε άλλη κατεύθυνση από αυτήν που εμείς στη διαπραγμάτευση διεκδικήσαμε. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τις ρυθμίσεις που βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι αυτή η Βουλή επί των ημερών μας δεν συνέρχεται μονάχα για να υλοποιήσει προαπαιτούμενα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μνημονιακή περίοδο. Μόνο στο εξάμηνο ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη αξιολόγηση η κυβέρνηση έχει φέρει στη Βουλή και έχουν εγκριθεί εμβληματικά νομοσχέδια στην υγεία, πρωτοβάθμια φροντίδα, στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, τα εργασιακά, τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι στον πυρήνα της στρατηγικής μας, λοιπόν, να γίνει επιτέλους πράξη η αυτονόητη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου, καθώς και η έγκριση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα. Είναι αδιανόητο εν έτη 2017 να μην υπάρχει επίσημη δημόσια αρχή αρμόδια για τα θέματα αυτά που είναι στοιχειώδη για τη χωροταξία και για την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να υπάρχει αυτό το τεράστιο κενό τόσα χρόνια. Και να ζούμε στην εποχή των Χρυσόβουλων και των Φεφτάδων της Οθωμανικής περίοδου. Και αλήθεια, θέλω να αναρωτηθώ, εσείς που αυτοαποκαλείστε δίθεν μεταρρυθμιστές, εξυγχρονιστές, φιλελεύθεροι, ικανοί και άριστοι υπερασπιστές του νόμου και του κράτους δικαίου, γιατί μέσα σε 40 ολόκληρα χρόνια δεν καταφέρατε να προχωρήσετε σε μια τέτοια θεσμική τομή και είχατε κυρώσει μόνο το 0,8% του συνόλου των δασικών χαρτών? Και τι άλλαξε τώρα και εμείς μέσα σε 2,5 χρόνια καταφέραμε μέχρι σήμερα και κυρώσαμε το 32%. Εσείς μιλάτε για μεταρρυθμίσεις. Αυτοαναγορεύεστε σε μεγάλοι μεταρρυθμιστές. Αλλά αυτό είναι και το μεγάλο σφάλμα, το μεγάλο, αν θέλετε, μεγάλη ζημιά που έχετε επιφέρει και στην δημόσια συζήτηση. Διότι στη συλλογική συνείδηση των πολιτών, όταν ακούγεται η λέξη μεταρρύθμιση, και εσείς φταίτε γι' αυτό, ο νους πηγαίνει μονάχα σε κόψιμο συντάξεων, κόψιμο μισθών, σε λιτότητα, σε αρνητικές μεταρρυθμίσεις. Ενώ η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και χρειάζεται δομικές μεταρρυθμίσεις που ποτέ σας δεν τολμήσατε. Και για πρώτη φορά αυτές τις δομικές μεταρρυθμίσεις κάνουμε προσπάθεια να τις προωθήσουμε. Ξεχωριστό παράδειγμα, άλλωστε, το γεγονός ότι παρά τη στεναρή σας αντίθεση, καταφέραμε να βάλουμε μια τάξη και να θεσπίσουμε κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Μετά από 30 ολόκληρα χρόνια ανομίας, όσο και αν πολεμήσατε και όσο και αν συνεχίζετε να πολεμάτε αυτή την σημαντική προσπάθεια, η ανομία πλέον τελειώνει στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Επανέρχομαι όμως στο νομοσχέδιο. Δεν είναι μόνο
οι δασικοί χάρτες. Είναι και μια σειρά από διατάξεις, όπως για παράδειγμα η σειρά κατάταξης των πιστωτών, όπου δημιουργείται ένα θετικό προνόμιο υπέρ των εργαζομένων για δεδουλευμένα εναντί όλων των άλλων απαιτήσεων σε περίπτωση πτώχευσης εταιρείας ή για την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις, όπου μια σειρά από επίπονα γραφειοκρατικά εμπόδια παρακάμπτονται. Αυτά λοιπόν τα οποία εσείς τόσα χρόνια δεν είχατε καταφέρει παρά το γεγονός ότι αυτοαποκαλείστε ως μεταρρυθμιστές. Θέλω ενδεικτικά μονάχα να αναφέρω κάποια από αυτά. Γιατί πιστεύω ότι αναδεικνύουν μια βασική διάκριση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα σε σχέση με ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί εμείς και εσείς και οι συνάδελφοι δεν έχουμε μονάχα σχέδιο και στόχο να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την πραγματικά αρνητική θέση, δυσχερή θέση της χρεοκοπίας και των μνημονίων και από το καθεστώς των μνημονίων. Αλλά έχουμε και όραμα η Ελλάδα σιγά σιγά να γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, που μεταξύ άλλων θα έχει στιβαρή και αποτελεσματική ως προς τις ανάγκες του πολίτη δημόσια διοίκηση, μια νομοθεσία που θα ανταποκρίνεται σε σύγχρονες ανάγκες του κράτους, των επιχειρήσεων και των πολιτών, χωρίς το χάος της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας, που κάθε φορά ευνοεί ένα παραδίκτυο εκβιασμών, πελατειακών ρυθμίσεων και μίζας. Και το όραμά μας αυτό περνάει και μέσα από το τέλος μιας πρακτικής που εγκαθίδρυσαν και υπηρέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις για δεκαετίες. Τις γκρίζες ζώνες στην νομοθεσία, τις ελλιπείς αλληλοανερούμενες διατάξεις, τα νομοθετικά κενά ακόμα και σε προφανή ζητήματα. Όλα όσα λύνονταν τελικά με φωτογραφικές διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις, ώστε να διατηρείται ένα καθεστώς πελατείας των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους απέναντι στους πολίτες. Επιτρέψτε μου όμως κυρίως να αναφερθώ και σε δύο ακόμα ζητήματα του πολυνομοσχεδίου. Ζητήματα που έγιναν αντικείμενο ακραίας στρέβλωσης. Στρέβλωση που καταλήγει σε παραπλάνηση και εν τέλει σε υποκρισία. Και εξηγούμε. Πρώτα το ζήτημα των οικογενειακών επιδομάτων. Στον προηγούμενο προϋπολογισμό εγκρίναμε 260 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για το παιδί. Και ο συνολικός προϋπολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων φτάνει για το 2018 από τα 650 στα 910 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή η αύξηση συμβαδίζει και με μία προσπάθεια εξορθολογισμού στην διανομή των επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο, 730.000 οικογένειες από τις 800.000 που λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα θα δουν πολύ σημαντική αύξηση ως και διπλασιασμό του επιδόματος που λαμβάνουν, με ενίσχυση ουσιαστική των επιδομάτων του πρώτου και του δεύτερου παιδιού. Ποιο είναι το σκεπτικό αυτού του εξορθολογισμένου και κατά την άποψή μας δίκαιου συστήματος? Αυξάνουμε τα επιδόματα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί και αλλάζουμε τους συντελεστές από το τρίτο και πάνω, ώστε οικογένειες με τρία παιδιά θα παίρνουν το επίδομα του πρώτου παιδιού όχι επί τρία αλλά επί τέσσερα. Οικογένειες με τέσσερα παιδιά θα παίρνουν το επίδομα του πρώτου παιδιού όχι επί τέσσερα αλλά επί έξι. Οικογένειες με πέντε παιδιά θα παίρνουν το επίδομα του πρώτου παιδιού όχι επί πέντε αλλά επί οκτώ. Αυτό και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να κουράσω το σώμα. Ησυχία. Αυτό παρακαλώ, αποκαθιστά μια μεγάλη αδικία. Κύριε Τζαβάρα, έχουν έρθει τα μια μεγάλη από αδικία πάνω έναντι των οικογενειών με ένα ή με δύο παιδιά. Μια μεγάλη αδικία έναντι των οικογενειών με ένα ή με δύο παιδιά, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών στη χώρα μας, γι' αυτό και 730.000 οικογένειες ευνοούνται.
Και βεβαίως, εξορθολογίζει ένα σύστημα που σκοπίμως ήταν στρεβλό. Όχι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας. Διότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας πρέπει να επιδοτηθεί και το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Χιλιάδες είναι αυτές οι οικογένειες και χιλιάδες είναι τα νέα ζευγάρια σήμερα που θέλουν να κάνουν πρώτο ή δεύτερο παιδί και δεν έχουν τη δυνατότητα. Αλλά μια στρέβλωση την οποία εσείς είχατε δημιουργήσει στα πλαίσια μιας πάγιας αντίληψης προκειμένου να ευνοείται με πελατειακές ρυθμίσεις συγκεκριμένες κατηγορίες για ψηφοθερικούς λόγους. Και σας ρωτώ, αν δεν είναι αυτό λαϊκισμός, τότε τι είναι λαϊκισμός, κύριε Μητσοτάκη? Λαϊκισμός είναι για σας να προσπαθούμε να προασπίζουμε το δικαίωμα του εργαζόμενου? Λαϊκισμός είναι για σας που δώσαμε κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο κοινωνικό μέρισμα σε αυτούς που το είχαν ανάγκη και όχι ειδικά στην κατηγορία εκείνη που το δώσατε εσείς και απελατειακή σκοπιμότητα το 2014, ψηφοθυρική? Έρχομαι όμως τώρα και στους περίπου 100.000 τρίτεκνους και πολύτεκνους. Οι μισοί από αυτούς θα δουν επίσης αυξήσεις στα ποσά που θα λάβουν ως ενίσχυση. Υπάρχει όντως μια μικρή αριθμητικά κατηγορία, οι οποίοι θα υποστούν κάποιες μικρές μειώσεις. Είμαστε διατεθειμένοι και τους επόμενους μήνες θα προβούμε σε σχετικές ανακοινώσεις, αφού εξετάσουμε λύσεις, ώστε αυτή η απώλεια σε ό,τι αφορά το έτος 2018 να καλυφθεί, ώστε να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο εις το οποίο η μετάβαση σε ένα δίκαιο και ορθολογικό σύστημα δεν θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις σε αυτούς οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν ωφελήσει. Κάτι ησυχία, κύριε Μπορείς, μην εκφράζετε έτσι τη χαρά σας. Σας παρακαλώ. Δεν θα επιτρέψουμε όμως να συνεχιστεί αυτή η απίστευτη διαστρέβλωση σε έναν τομέα όπου έχουμε απόλυτη προτεραιότητα και κάθε χρόνο αυξάνουμε τον προϋπολογισμό και φέτος τον αυξάνουμε κατά 260 εκατομμύρια ευρώ σε συνθήκες κρίσης. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα για το οποίο επίσης η παραπλάνηση μπορεί να ωφελεί κάποιους πολιτικά, σίγουρα όμως δεν βοηθά κανέναν εργαζόμενο. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της απεργίας για την κήρυξη, στο ζήτημα της απαρτίας για την κήρυξη απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία. Επιτρέψτε μου σε αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σύντομα σε ένα μικρό χρονικό της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης αυτής κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης σε σχέση με τα ζητήματα τα εργασιακά. Πάνω στο τραπέζι είχαμε 3 ζητήματα. Τις συλλογικές συμβάσεις, την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και την θέσπιση της ανταπεργίας, του λεγόμενου lockout, από την πλευρά των εργοδοτών. Και το συνδικαλιστικό νόμο, εκεί όπου μάλιστα υπήρχε η απέτηση, σας θυμίζω, για την ρήτρα απόλυσης των συνδικαλιστών. Τι πετύχαμε στη διαπραγμάτευση? Πότε, θυμίζω στο σώμα, όταν δεν είδαμε καμία κινητοποίηση, καμία εκδήλωση υποστήριξης της τάσης μας από τους τότε επίσημους φορείς του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικότερα από τη ΓΕΣΕ, που το καλοκαίρι του 2015 ήξερε να μιλάει, ήξερε να τοποθετείται. Και τοποθετήθηκε υπέρ του ναι η ΓΕΣΕ στο δημοψήφισμα, στο Μένουμε Ευρώπη. Αλλά όταν δίναμε τη μάχη για την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στόμα είχανε και μιλιά δεν είχανε. Όταν παλεύαμε για την επιστροφή της εργασιακής κανονικότητας στην Ελλάδα κάτι ησυχία και δίναμε τη μάχη
να ενταχθεί και εντάχθηκε σχετική αναφορά στη διακήρυξη της Ρώμης, σας θυμίζω ότι είχαμε μαζί μας τότε μόνο τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Οι δικοί μας συνδικαλιστές στόμα είχαν, αλλά μιλιά δεν είχαν. Τι πετύχαμε λοιπόν? Πετύχαμε την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αποτρέψαμε τις παράλογες και αντεργατικές απαιτήσεις στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα, την ανταπεργία, την απελευθέρωση των απολύσεων και ό,τι άλλο εμπεριείχε το πακέτο. Και τι έμεινε? Η αλλαγή στην απαρτία στα πρωτοβάθμια σωματεία. Και τι λέει αυτή η διάταξη? Η διάταξη αυτή ορίζει ότι στα πρωτοβάθμια σωματεία που δεν είναι ευρύτερης τοπικής εμβέλειας, όταν συγκαλείται Γενική Συνέλευση για να λάβει απόφαση για απεργία, θα πρέπει να παρίσταται το 50-1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Προσέξτε, δεν λέει ότι θα πρέπει τα μισά μέλη του σωματείου να υπερψηφίσουν την απεργία. Δεν λέει το 50-1 όλων των μελών του σωματείου να ψηφίσει υπέρ της απεργίας. Η ρύθμιση ορίζει ότι θα πρέπει απλώς να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να έχει απαρτία. Σημειωτέων, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα σωματεία πανελλαδικής έκτασης, δηλαδή σε σωματεία εργαζομένων σε σούπερ μάρκετ ή τράπεζες, όπου εκεί, όπως προβλέπει ο νόμος 1264, την απόφαση τη λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν εφαρμόζεται στα σωματεία ευρύτερης έκτασης, όπως για παράδειγμα τα σωματεία Αττικής, αλλά εκεί την απόφαση τη λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διάταξη αυτή λοιπόν δεν αλλάζει τον τρόπο λήψης απόφασης για απεργία, η οποία συνεχίζει να λαμβάνεται πάντοτε με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Δεν θέλω να μείνω άλλο στη στάση της ηγεσίας της ΓΕΣΕ. Ούτε θέλω να καταγγείλω τη στάση του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Σας μιλώ ειλικρινά. Και δεν θα την καταγγείλω. Ήσυχα. Δεν θα την καταγγείλω. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν υπερβολή να ζητάμε από το ΠΑΜΕ να κατανοήσει το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ή να μην διεκδικεί, ή από το ΚΚΕ που έχει μια άλλη άποψη, ξεχωριστή άποψη, καταγεγραμμένη, δημόσια, για το ότι η χώρα πρέπει να βγει και από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο αν διαφωνούμε, άλλο αν δεν μας έχει εξηγήσει ποτέ γιατί και πώς εκεί τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τις δυνάμεις εργασίας, αλλά έχει μια διακριτή άποψη. Αυτό που θέλω όμως να καταγγείλω ως απολύτως ψευδές, αλλά και ανήθικο, είναι η καμπάνια που διεξάγεται με το επιχείρημα ότι η ρύθμιση για την απαρτία στα πρωτοβάθμια αποτελεί κατάργηση συνολικά του δικαιώματος για την απεργία, και ακόμα τρισχυρότερα το ασύστολο ψεύδος ότι δήθεν η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί κατά γράμμα τις απαιτήσεις των δανειστών και του ΣΕΒ και την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Δεν έχετε λοιπόν, τους ακούτε, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε και σε αυτά που ζητάει το Δουνουτού και ο ΣΕΒ, αλλά κυρίως, αν αυτό δεν σας ικανοποιεί, δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γνήσιους εκφραστές των απόψεων και του Δουνουτού και του ΣΕΒ, να σας πούν τις θέσεις τους για τα εργασιακά και την άποψή τους και το τι ζητούσανε. Τι ζητούσανε λοιπόν και τι ζητάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Όχι απαρτία στα πρωτοβάθμια του 50% συν 1, αλλά πλειοψηφία για να παίρνει αποφάσεις 50% συν 1 και όχι μόνο στα πρωτοβάθμια. Μη σκορπάτε λοιπόν την ιτοπάθεια στον κόσμο της εργασίας, ότι καταργείται το δικαίωμα στην απεργία. Το δικαίωμα στην απεργία είναι και συνεχίζει να αποτελεί ιερή κατάκτηση της εργατικής τάξης, ούτε καταργείται, ούτε απειλείται από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε τα σωματεία και τα συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και σε διαρκή δράση απέναντι
σε φαινόμενα εργοδοτικού αυταρχισμού και παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια μέσα σε δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Ρωτήστε και συγκρίνετε τα αποτελέσματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας επί των προηγούμενων κυβερνήσεων και επί αυτής της κυβερνήσεως. Ρωτήστε και συγκρίνετε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που από σφραγίδα έχει μετατραπεί σε πραγματικό όπλο για τους εργαζόμενους. Δύο μόνο στοιχεία θα παραθέσω. Όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 2015, η σχέση μερικής πλήρους απασχόλησης ήταν 60-40 υπέρ της μερικής. Σήμερα η σχέση αυτή έχει αντιστραφεί. Χρειάζεται ακόμα προσπάθεια, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά το ότι έχει αντιστραφεί στο 60-40 υπέρ της πλήρους είναι μια σημαντική κατάκτηση για τα δεδομένα της κρίσης που περνάμε. Και αυτή την τάση την αντιστρέψαμε με σκληρή δουλειά. Και βεβαίως σήμερα οι νέες θέσεις εργασίας είναι 320.000 περισσότερες και δημιουργούνται και εκεί η πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας είναι σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, αν αυτό λέει κάτι. Και ένα άλλο στοιχείο. Καταφέραμε να ρίξουμε το ποσοστό αδείλωτης εργασίας από το 19% στο 13%. Αυτή είναι η πραγματικά ουσιαστική υπηρεσία που προσφέρουμε στους εργαζόμενους, συγκεκριμένη και με απτά αποτελέσματα, χωρίς κραυγές και οδυρμούς για το κακό που μας βρήκε, αλλά με διαρκή προσπάθεια όχι να αποδράσουμε, να δώσουμε μάχη υπέρ των δυνάμεων της εργασίας, ώστε όποια χαραμάδα υπάρχει να είναι υπέρ τους. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε τα τρία τελευταία χρόνια αν παρέμεναν αυτοί εδώ στις θέσεις διακυβέρνησης σε σχέση με τα εργασιακά. Σκεφτείτε τι θα γινόταν όταν και τώρα ακόμα υποστηρίζουν με θράσος τις απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Συνδέσμου Ελληνοβιομηχάνων. Την επόμενη φορά λοιπόν, αυτοί, ποιοι είναι αυτοί εδώ με ρωτούν, παρακαλώ. Είναι αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, είναι αυτοί που λαιλάτισαν το δημόσιο πλούτο, είναι αυτοί που τα χρόνια της ανάπτυξης παίρνανε μίζες και θαλασσοδάνια, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγάλη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας και τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά μην ενοχλείστε, μην ενοχλείστε. Σε λίγο θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και θα αναδείξει τις πραγματικές ιδεολογικές διαφορές. Θα αναδείξει την πραγματική διαφορά απέναντι σε μια κυβέρνηση που παλεύει προς όφελος των εργαζόμενων παρά τις δυσμενείς σχετισμούς και σε κάποιους οι οποίοι το μόνο που επιδιώκουν είναι να ξαναγυρίσουν στη θέση της εξουσίας για να συνεχίσουν το καταστραφικό έργο που παρήγαγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως ο ελληνικός λαός είναι που δεν θα σας το επιτρέψει στο τέλος της ημέρας. Διευκρινίστηκαν, αφήστε τα τώρα αυτά. Εντάξει, σας παρακαλώ. Εντάξει, σας παρακαλώ. Κύριε Δαβάκη, σας παρακαλώ. Διευκρινίστηκαν τα θέματα. Ελάτε, εντάξει, σας παρακαλώ. Ηρεμήσατε ή να συνεχίσω. Κλείνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφερόμενος κυρίως στους συναδέλφους από την πλευρά των εδράνων που ο ομιλών βλέπει εξ αριστερών. Την επόμενη φορά που στελέχη σας και σωματεία σας θα επισκεφθούν το Υπουργείο Εργασίας, δεν χρειάζονται ούτε τα τηλεοπτικά συνεργεία, ούτε σπασμένες τζαμαρίες. Διάλογος χρειάζεται, ενημέρωση χρειάζεται, επαγρύπνηση χρειάζεται, αν όντως η πραγματική σας έννοια, και το πιστεύω ότι η πραγματική σας έννοια, είναι η βελτίωση των όρων ζωής της εργατικής τάξης. Αυτό χρειάζεται. Επαγρύπνηση, διάλογος
και να αντιληφθούμε όλοι μέσα σε ποια πραγματικότητα ζούμε, σε ποιους συσχετισμούς και μέσα σε ποιο πλαίσιο προσπαθούμε με κάθε δύναμη να κερδίσουμε έδαφος προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας, η σημερινή ψηφοφορία θα είναι καθοριστική για την επιτάχυνση της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια σε 7 μήνες από τώρα. Και αυτό είναι που κάνει τόσο νευρικούς ορισμένους σήμερα στην αίθουσα, οι οποίοι προσβάλλονται όταν εμάς μας λένε από αυτό εδώ το βήμα, κλέφτες, απατεώνες, ψεύτες, που τους είπα αυτοί εδώ. Αυτοί εδώ είναι, αυτοί εδώ οι κύριοι που κυβερνήσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προσβάλλονται. Αλλά ο εκνευρισμός είναι λογικός. Ο λογικός λοιπόν αυτός εκνευρισμός, πρέπει να τον κατανοήσουμε αυτό το λογικό εκνευρισμό, ότι τα δύσκολα είναι πλέον πίσω μας. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη προσπάθεια να επουλώσουμε σταδιακά τις πληγές της κρίσης και να φέρουμε τη χώρα εκεί που πιστεύουμε ότι πραγματικά της αξίζει. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο στοίχημα. Και αυτό το στοίχημα εμείς το έχουμε περιγράψει ως το στοίχημα της δίκαιης ανάπτυξης. Το στοίχημα της αύξησης του παραγόμενου πλούτου και των μισθών, της ενίσχυσης της πραγματικής παραγωγής, των επενδύσεων και της καινοτομίας. Και ξέρετε, αυτό το στοίχημα δεν θα κερδιθεί μόνο στο επίπεδο των αριθμών και των δικτών. Θα κριθεί κυρίως στο πεδίο της πραγματικής βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, στην αύξηση των θέσεων πλήρους εργασίας, στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζόμενων, στην περαιτέρω αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών υπηρεσιών, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία για να εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες του πολίτη της δημόσιας διοίκησης. Πιστεύω βαθιά ότι το 2018 θα είναι μια χρονιά ορόσημη. Ορόσημο για την τελική μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή. Και είμαι πλέον βέβαιος ότι αυτό, όσο δύσκολο και αν είναι ακόμα, θα το καταφέρουμε και θα το καταφέρουμε σε πείσμα αυτών που σήμερα βρίσκονται και σε εκνευρισμό και σε αμηχανία και εκ δεξιών μας και εξ αριστερών μας. Σας ευχαριστώ.